είπες ότι είναι τα καλύτερα εργαλεία στον κόσμο και οι Ιάπωνες ήταν οι καλύτεροι αγρότες στον κόσμο. Άνθρωποι που ταυτιστήκαν με τη φύση και μέσα από αυτή μάθανε. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι ένα είδος που στην Ελλάδα ονομάζεται σβανάς, απλά είναι πτυσσόμενο. Το ιαπωνικό είναι, δεν είναι πτυσσόμενο. Αυτό είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο για να κόβεται χόρτα. Είπαμε ότι στη φυσική καλλιέργεια δεν ξεριζώνουμε χόρτα. Όταν ξεριζώνουμε ένα χόρτο, για παράδειγμα, τραβώντας τις ρίζες για να το ξεριζώσουμε, βγαίνει χώμα στην επιφάνεια. Και σπόροι που είναι θαμμένοι κάτω, όπως και στο όργανο, βγαίνουν πάνω και έχουμε ξανά αγριόχορτα. Απλά λοιπόν πιάνουμε το φυτό και το κόβουμε στην επιφάνεια του εδάφους. Και όλο αυτό το βάζουμε σαν οργανική ουσία πάνω στα παρτέρια, στα σαμάρια, στα υπερυψωμένα, για να γίνει κοπριά και να σκεπάσει το έδαφος και να το κρατάει πιο υγρό και να ελέγχουμε τα αγριόχορτα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα πολύ καλό εργαλείο που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να κόβουμε διάφορα χόρτα, το κόβουμε και τα αφήνουμε, τα κόβουμε και τα αφήνουμε. Ένα άλλο εργαλείο που χρησιμοποιούμε είναι το ιαπωνέζικο το δρεπανάκι. Το δικό μας δρεπανάκι, δεν σκέφτηκα να το φέρω ίσα για δείγμα γραφής, είναι ένα στρόγγυλο. Αυτό το δρεπανάκι δεν είναι καθόλου καλό. Αυτό είναι ιαπωνέζικο και κινέζικο. Αυτό κάνει ένα ευρώ. Αυτό βέβαια είναι πολύ πιο ακριβό γιατί είναι εργαλείο ποιότητας. Το στείλαμε από την Ιαπωνία, άμα τα δείτε είναι. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία δουλεύουν σε αυτό το στυλ. Δηλαδή είμαστε σε αυτό το σημείο, κάνουμε ημικάθισμα και κόβουμε απλά τα χόρτα. Ποτέ δεν δουλεύουμε σε αυτό το στυλ. Είτε μαζεύουμε πράγματα, είτε κόβουμε χόρτα, είτε οποιαδήποτε εργασία κάνουμε, πάντοτε η σωστή κίνηση είναι αυτή. Η κοιλιά πρέπει πάντοτε να αναπνέει ελεύθερα. Ποτέ δεν είμαστε έτσι σκυμμένοι, γιατί όταν δεν ανασέρουμε ελεύθερα κοιλιά, τότε και βιαζόμαστε να κάνουμε τη δουλειά και σφίγγεται εδώ και πιέζονται τα σπλάχνα, με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα στη συνέχεια και υγείας, αλλά και κόπωσης και να κάνουμε και κατάλληλη δουλειά. Το να πώς χρησιμοποιούμε λοιπόν τα εργαλεία, σας έλεγα ότι ένα πράγμα που οφείλω στο Φουκόκα ανάμεσα στα άλλα, είναι το ότι με έμαθε να δουλεύω με τα εργαλεία, χωρίς να κουράζουμε καθόλου ακόμη και αν δούλευα 10 ώρες. Και το να μάθετε λοιπόν τα εργαλεία για όσους ξεκινάτε να καλλιεργήσετε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά πιστεύω ότι μπορούμε πολύ εύκολα να τα αναπαράγουμε. Δηλαδή, αν είναι κάποιος σιδηρουργός στο επάγγελμα, μπορεί πολύ εύκολα να μας φτιάξει τέτοια εργαλειάκια και να αρχίσουμε σιγά σιγά να τα πολλαπλασιάζουμε. Δεν χρειαζόμαστε πατέρα. Εδώ λοιπόν θα σας δείξω, έχουμε διάφορα είδη από πέτρες. Αυτές είναι οι κλασικές πέτρες που μπορείτε να βρείτε στις λαϊκές. Έχουν δύο όψεις, μία πιο λεία, μία πιο τραχιά. Η πιο τραχιά είναι για να παίρνει τα φαγωμένα κομμάτια του μετάλλου, κάποια δοντάκια που έχει, κάποια σπασμένα κομμάτια. Η πιο μαλακιά είναι στη συνέχεια και στο τέλος είναι αυτή η σαπουνόπέτρα. Είναι μία πέτρα που, αν την προσέξετε, είναι σαν σαπούνι, τη χρησιμοποίησαν πολλοί ξυλουργοί για να τροχύνουν τα εργαλεία τους. Δουλεύει με λάδι. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε βέβαια νερό για να δείξουμε. Αλλά το σωστότερο είναι να δουλεύει με λάδι. Αυτές δουλεύουν με νερό. Όπως επίσης και δουλεύει και με νερό. Αυτή η οποία πέτρα χρησιμοποιείται για να ακονίσουμε την κοσά. Το μέταλλο της κοσάς, έτσι. Αυτό το που πετυχαίνουμε με αυτά τα εργαλεία αντί να τα βάζουμε στο τροχό και να τα λιμάρει είναι να διαρκούν πολύ περισσότερο γιατί ο τροχός σίγουρα τα τρώει γρήγορα. Μπορεί να τα τροχίζει πολύ και να κόβουν καλά, αλλά τα τρώει πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι. Άρα λοιπόν, εάν έχουμε τριών ειδών πέτρες, τις περνάμε. Έτσι. Και η κίνηση είναι αυτή. Κρατάμε δηλαδή την άκρη και στη συνέχεια προχύζουμε διαδοχικά με την επιφάνεια. Α, όχι κατά μήκος. Όχι κατά μήκος. Όχι. Πάνω κάτω. Αυτή είναι και η πιο εύκολη κίνηση για το σώμα μας. Και τις δύο μεριές μετά, έτσι. Μπορούμε να κάνουμε, όχι, από τη μία επιφάνεια. Μπορούμε να κάνουμε και την άλλη. Αυτή είναι η πιο τραχιά. Αυτή θα μας πάρει τα πολλά δοντάκια. Εδώ μέσα αυτό το εργαλείο δεν έχει δοντάκια γιατί δεν το χρησιμοποιούν εθελοντές. Συνήθως τα καταστρέφουν. Τα δουλεύουν λάθος και, όσο και άλλες φορές να τους λέω να είστε σε μικάθημα, θα τους δείτε έτσι
και να σκύβουν και μετά λέω όχι, μέση μου, αχ, δεν μπορώ να δουλέψω, αχ, Παναγιώτη, δεν γίνεται, είναι βαριά η Γεωργία, είναι βαριά η Καλογερική. Αυτό είναι λοιπόν ένα πράγμα που πρέπει να προσέξετε. Αυτή εδώ τώρα τις βάλουμε νερό. Α, καταλάβετε από τον τρόπο που, από τον ήχο, αυτή μπορεί να διαρκέσει χρόνια. Αυτό το κομμάτι το αγόρασα 18 ευρώ από την Αιώλου, εκεί προς την Αθηνά. Αυτό λοιπόν μου παίρνει και μου κάνει όλες τις, αυτές τις κάνει πολύ λίες. Δηλαδή αφού πάρω τα πολλά δόντια και τα κομμάτια τα σπασμένα με τα πιο τραχιά, στη συνέχεια την περνάω από αυτή τη σαπουνόπετρα και σιγά σιγά μπορώ να την τροχίσω έτσι ώστε να γίνει ένα πολύ ποφτερό εργαλείο. Βέβαια με το λάδι αποδίδει πολύ καλύτερα, έτσι, εννοείται, γιατί διαρκεί. Τώρα πρέπει να το ξαναβάλουμε νερό και δεν το κάνουμε. Αλλά είναι ένα εργαλείο πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αυτό το εργαλείο με αυτές τις πέτρες μπορεί να διαρκέσει πάρα πολλά χρόνια. Άμα το βάλετε στον τροχό και το τροχίσετε, δεν θα κρατήσει παρά ελάχιστα χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και για οικονομία, αλλά και για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα να χρησιμοποιούμε αυτούς τους τύπους της πέτρας. Είναι κάτι από τα πρώτα που μαθαίνω στους εθελοντές, είναι αυτό πώς να χρησιμοποιούν τα εργαλεία για να μπορούν να κάνουν σωστή δουλειά. Παναγιώτη, αυτό το πετάνιο στην Ιαπωνία είναι μόνο από μία πλευρά? Ναι, δεν τα χρειάζεται να το κάνετε και προς πλευρά. Αυτά που μπορούμε να τα δούμε. Μπορούμε να τα αναπαράγουμε. Τα ελληνικά είναι χάλια, μαύρα. Δηλαδή δεν μπορεί να κόψει τίποτα. Ούτε το δάχτυλο δεν μπορεί να κόψει. Μόνο για σήμα του κουκουέ. Αυτό μπορείτε να το βρείτε. Εγώ το βρίσκω στη λαϊκή τη έδρα με ένα ευρώ. Υπάρχουν άφθονα. Πήρα, έχω πάρει 5-6 για να τα δουλεύουν. Αλλά το πήρε ένα αγρότη εδώ κάτω, 75 και έπαθε πλάκα. Λέει, μα είναι δυνατόν να τόσο καλά ένα ευρώ. Και πράγματι είναι εντυπωσιακά γιατί δουλεύει ελεύθερα και κόβει γύρω από το δέντρο τα χόρτα χωρί να πειράζει ποτέ το δέντρο, χωρί να δημιουργείται κανένα πρόβλημα. Τα Ιαπωνέζικα δεν θα βρούμε να θέλουμε να τα ψάξουμε. Δεν υπάρχουν, πρέπει να τα παραγγείλουμε από την Ιαπωνία. Με λίγο ραδιενέργεια. Πιστεύω όμως ότι αυτά μπορούμε να τα φτιάξουμε. Βλέπετε έχουν ειδική κατασκευή, έχουν καρπάκια, έχουν αυτό το δακτύλιο ο οποίος τα κρατάει στη θέση τους. Είναι εργαλεία που είναι. Άμα γίνεται γιατί να βάζεις μέσα από την 18. Πώς θα το τροχείς, κάθε φορά να βάζεις και τροχείο. Είναι και σκουπίδι, έτσι. Μη τροχείς αυτό. Το πλαστικό. Εντάξει, μπορούμε να συνεχίσουμε. Για να ανοίξετε αν θέλετε, γυρίστε από εδώ και γυρίστε έτσι. Ξέρετε πως βάζουμε τρικλοπόδια, έτσι δεν είναι? Βάζουμε το πόδι μας από τη μια μεριά και το σμπρώχουμε από την άλλη. Το ίδιο είναι και με τα χόρτα. Βλέπετε το χέρι μου κινείται ελεύθερα και μετά μετακινούμε. Δεν χρειάζεται η κίνηση να είναι ελεγχόμενη. Αυτά μετά τα απλώνω και τα πατάω για να καλύψω ανάμεσα στα λαχανικά ή οτιδήποτε. Βλέπετε ότι σε κλάσματα του λεπτού μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά. Απλά προσέχουμε να κόβουμε αντίθετα από τα χόρτα. Δηλαδή, εδώ βλέπετε για παράδειγμα ότι τα χόρτα αυτά είναι γερμένα προς τα μένα. Δεν πάω να τα κόψω έτσι. Περάστε όσες φορές θέλετε, δεν τα κόβετε. Τα κόβω ανάποδα. Αντίθετα με τη φορά. Βλέπετε πόσο εύκολα κόβονται, έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο για λαχανόκηπο. Καλύτερο όμως ακόμη, αν δουλέψετε ανάμεσα σε πολύ κοντινά λαχανικά, είναι ο σβανάς, που υπάρχει και σε ελληνική έκδοση, είναι αρκετά καλή. Κρατάει πολλά χρόνια, είναι οδοντοτό και αυτό και είναι και πτυσσόμενο. Και είναι ένα εργαλείο πάρθινο, ξέρω εγώ, 3 ευρώ έχει. Αυτά λοιπόν τα δύο εργαλεία μπορούν να μας κάνουν καταπληκτική δουλειά σε ένα λαχανόκηπο. Να μας απαλλάξουν από πού. Ούτε τσαπίσματα χρειάζεται ούτε τίποτα. Και όλο αυτό το χόρτο μπορεί να γίνει οργανική ουσία να το βάλουμε να καταπνίξει τα αγριόχορτα και ούτω καθεξής. Και το κινέζικο δουλεύει με τον ίδιο τρόπο. Έτσι, απλώς έχει πιο μακρύ δάχτυλο, πιο μακρύ χερούλι. Έτσι. Τώρα, το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και τα χλωρά. Εμείς το χρησιμοποιούμε και για να καθαρίσουμε γύρω από τα οπωροφόρα δέντρα. Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε και τη μεγάλη ποσά χωρίς. Άμα ξέρει κανείς να τη χειριστεί, μπορεί να τη δουλέψει καλά.
Μια και μιλάμε για, για κοπή χόρτου. Να περάσουμε σε ένα άλλο εργαλείο. Και είναι σημαντικό να είναι χαλαρό το σώμα και η κοιλιά να ανασένει ελεύθερα για να μην κουραζόμαστε. Αυτό συμβαίνει και όταν τρώμε. Όταν κάθεστε, οι Ιάπωνες έχουν αυτή τη στάση του λωτού, έτσι, η οποία με βασάνισε πάρα πολύ καιρό, γιατί τα πόδια μου ήταν σαν ξυλάγκουρα. Δεν είχα μάθει. Και όταν κάθισα για πρώτη φορά σε ιαπωνικό τραπέζι που είχε χαμηλά, τα πέρασα τα πόδια από κάτω, στήριζα το ένα χέρι μου στο πάτωμα και μετά άλλο προσπαθούσα να φάω με τα ξυλαράκια. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση του λωτού, το σώμα πάλι η κοιλιά αναπνέει ελεύθερα. Όταν η κοιλιά αναπνέει ελεύθερα, τρώτε χαλαρά. Όταν κάθεστε στην καρέκλα, και μάλιστα δεν κάθεστε σε αυτό το στυλ, δεν κάθεστε όρθιοι, η κοιλιά πιέζεται. Γι' αυτό και πάρα πολλές φορές τρώμε γρήγορα, συνέστητα, διότι δεν έχουμε επίγνωση η κοιλιά πιέζεται. Απλώς επειδή χρόνια ολόκληρα, αιώνες, χιλιάδες χρόνια καθόμαστε έτσι σκυμμένοι, πιέζεται η κοιλιά μας και τρώμε βιαστικά. Ένα σημαντικό λόγο, πέρα από το χαρακτήρα βέβαια που κάποιος τρώει βιαστικά γιατί φοβάται να του πάρουν φαγητό από το στόμα, ο κυριότερος λόγος είναι ότι δεν αναπνέει η κοιλιά ελεύθερα. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση είναι καλά τροχισμένη η κοσά, έτσι. Εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτή την κοσά. Μπορούμε να κάνουμε και αυτή την κίνηση. Μπορούμε να την περάσουμε με τον τροχό, αλλά με, με τις ίδιες συνέπειες, δηλαδή χάνουμε πολύ μέταλλο πολύ γρήγορα, έτσι. Μπορούμε να, και αυτό επίσης τρώει μέταλλο αρκετά γρήγορα. Γι' αυτό τα καλύτερα είναι αυτά τα τρία εργαλεία, που σημαίνει ότι πρέπει να βγάλουμε την κοσά, να κρατήσουμε μόνο το μεταλλικό κομμάτι και κρατώντας τα από τα δύο χέρια να κάνουμε την ίδια κίνηση που κάναμε με αυτά τα δρεπανάκια. Έτσι. Αυτό είναι το καλύτερο. Αυτή η κοσά λοιπόν μπορεί να κόψει και βέβαια η τεχνική είναι αυτή που λέγαμε, δηλαδή να έχουμε το ένα πόδι ημιλυγισμένο μπροστά και το μπροστινό πόδι το τεντωμένο πίσω και κοιλιά να αναπνέει ελεύθερα. Πέστε ότι θέλουμε να τσαπίσουμε. Αυτή είναι μια τσάπα. Πάντοτε διαλέγουμε μέταλλο βαρύ. Μην πάρετε τσάπες που είναι ελαφρύες. Γιατί αντί να σκάβετε με την τσάπα, σκάβετε με το κορμί σας. Και είσαστε κατάκοβοι. Να είναι λίγο βαριά η τσάπα. Να ξέρετε ότι είναι καλό μέταλλο. Για να μην χρησιμοποιείτε τη δύναμη του σώματος. Πάλι λοιπόν και εδώ η κίνηση είναι το ένα πόδι ημιλυγισμένο, το άλλο πόδι τεντωμένο πίσω και απλά κάνετε αυτή την κίνηση. Και ακόμη και αν χρησιμοποιήσετε για να σκάψετε, το χέρι γλιστράει έτσι προς τα κάτω και εδώ χτυπάει. Δεν βάζετε δύναμη. Πολλοί κάνουν αυτό το πράγμα. Αυτό είναι πουταμάρα. Δηλαδή και κουράζεστε και δουλειά δεν κάνετε. Πάντοτε είτε είναι τσάπα, είτε είναι τσεκούρι, είτε είναι αυτό το εργαλείο, που είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο. Αυτό έχει και τσαπάκι από, τσεκουράκι από πίσω για να κόβετε θάμνους και σκάβει πολύ καλά. Εδώ οι Ιάπωνες έχουν μία βελτίωση, δηλαδή έχουν δύο δόντια. Και όταν σκάβει ακόμη και σκληρό χώμα το βγάζει κόκο-κόκο. Αυτοί δεν το έχουν. Είναι δηλαδή μια δυνατότητα να το βελτιώσουμε, αλλά και αυτό είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο που όταν έχετε πολύ δύσκολα φυτά, βάτα κτλ. Ή σκληρούς θάμνους που καταντούν σαν αγριό ζυζάνιο, είναι πολύ καλό για να κόβετε και ακόμη και μικρά δεντράκια. Δουλεύει σαν τυγουλάκι. Να κάνουμε μια μικρή επίδειξη. Πώς δουλεύουμε την κοσά. Ναι, να τη δούμε. Εδώ κοιτάζω η πλαγιά είναι ανηφορική, έτσι. Εάν πάω από ψηλά, γι' αυτό σας λέω ότι έχουμε ένα είδος στρατηγικής όταν κόβουμε χόρτα, η οποία γίνεται ασυναίσθητα. Δεν κάθομαι εγώ να σκεφτώ πώς θα δουλέψω. Το σώμα μόνο του γνωρίζει. Όταν είμαι από ψηλά, θα πρέπει να σκύψω για να κόψω τα χόρτα, έτσι. Δεν είναι καλά τροχισμένοι τώρα, έτσι. Αυτή είναι η κίνηση. Αλλά βλέπετε ότι εδώ μειονεκτό. Αν είμαι λίγο κοντός, έχω πρόβλημα. Αντίθετα, έρχομαι από χαμηλά τώρα. Έτσι, δηλαδή αλλάζουν τα πράγματα. Έχω πολύ καλύτερη γωνία για να δουλέψω. Δεν χρειάζεται να σκύψω. Και επομένως είναι η καλύτερη. Γι' αυτό λοιπόν πάντοτε μελετάω γρήγορα, αστραπιαία, σε κλάσματα δευτερολέπτου. Το πώς θα προχωρήσω. Βλέπω τα χόρτα ότι γέρνουν προς τα εκεί. Άρα λοιπόν
Βλέπετε ότι η κοσά δεν σηκώνεται. Πολλοί κάνουν αυτό. Αυτό χρησιμοποιεί δύναμη. Εδώ όταν περιστρέφεται το σώμα, είναι η περιφορά του σώματος που κόβει και όχι το σώμα του ίδιου. Έτσι. Κανονικά πρέπει να είναι βρεγμένη αυτή, έτσι. Λοιπόν, θα πάμε εδώ στα ανοιχτά. Πάντοτε, όταν έχω πολλά χόρτα μαζί, πες ότι έχω μια ζούγκλα με χόρτα. Δεν πάω στη μέση της ζούγκλα να κόψω χόρτα, γιατί η κοσά θα βρίσκει παρανάμεσα στα χόρτα. Πάντοτε ξεκινά από μία γωνία και μετά προχωρά προς τα μέσα. Αυτό εννοούσα πριν όταν έλεγα στρατηγική. Γιατί αν μπω στη μέση της ζούγκλας, μπω εκεί μέσα στη μέση, δεν ξέρω πού να κόψω και πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Έτσι. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε πάντοτε από μία... και προχωράω, δηλαδή κάθε φορά κάνω μικρά βήματα, έτσι. Εδώ βλέπω ότι γέρνουνε προς τα εκεί. Αλλάζω. Εντάξει. Προς την κατεύθυνση που γέρνουν ή αντίθετα. Αντίθετα. Σαν να βάζουμε τρικλοποδιά, αφού είπαμε. Γι' αυτό είπα την τρικλοποδιά. Και μετά, άμα θέλω, τα απλώνω έτσι. Έτσι, για να ελέγξω τα αγριόχαρτα και το καθεξής. Πρέπει να δοκιμάσεις πλώνιο. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Άσε, γιατί κινδυνεύουμε. Βλέπετε ότι το σώμα γυρίζει και είναι η περιστροφή που κόβει. Δεν είναι η δύναμη, δεν είναι ότι εγώ θα βάλω δύναμη όπως κάνουν πολλοί. Δεν χρειάζεται τίποτε. Απλά κάνω αυτή την περιστροφή. Και βλέπετε η κοστά μου είναι πάντοτε παράλληλη με την επιφάνεια του εδάφους. Αυτό που είπες ότι κάνουμε 180 μοίρες και δεν πιάνουμε το χερούλι, μπορούμε να το δούμε. Α, πρέπει να το βγάλουμε αυτό το χερούλι και να το χρησιμοποιήσουμε. Το χρησιμοποίησα μόνο στην Ιαπωνία, τώρα θέλω εξάσκηση για να το πω. Ας το με φύγει κανένα λάμα. Απλούστατα είναι αυτό το πράγμα. Πρέπει να μην έχει χερούλι. Ναι, πρέπει να μην έχει χερούλι. Και εδώ είναι ενιαία ελαβή, δεν κάνει αυτό το φάρδο. Τώρα αν το κάνεις εκεί θα σταματήσει. Και δεν ξέρω, δηλαδή ακόμη και αν είχα σκέτο στυλιάρι, θέλω χρόνο να εξεφτήσω. Δεν έχει και βίδες, μπορεί να φύγει. Αλλά με αυτόν τον τρόπο, χωρίς χερούλι, κόβανε 6 στρέμματα την ημέρα. Σε ένα 8ωρο εργασία. Και με πολύ άνες. Βεβαίως αυτό προϋποθέτει ότι είναι ένα χωράφι ανοιχτό. Άμα έχετε δέντρα, δεντράκια, θάμνους, σταμνάκια, δεν μπορείτε να κόψετε με αυτόν τον τρόπο. Εδώ λοιπόν μπορούμε να κόψουμε και γύρω από ένα δέντρο με πολύ προσοχή. Μαζεύουμε τα χόρτα. Έτσι. Πες ότι εδώ έχει ένα δέντρο, κόβουμε γύρω-γύρω και το αφήνουμε δύσκολο. Γύρω από το δέντρο. Το να κάνει ένα παχύ στρώμα. Ποτέ δηλαδή δεν αφήνουμε το δεντρίλιο γυμνό. Πάντοτε βάζουμε ένα παχύ στρώμα χόρτου για να κρατάει υγρασία, να προσθέσει λιγότερο, να τραβάνε σκουλίκια, να βελτιώνονται μικροοργανισμούς κτλ. Αυτό όσον αφορά την κοσά, η οποία είναι ένα εργαλείο που μπορεί να κάνετε πάρα πολύ δουλειά. Εμείς έχουμε πάρει τα τελευταία 5 χρόνια επειδή δεν προλαβαίναμε. Πήραμε ένα χορτοκοπτικό το οποίο όταν το βάζει το παιδί που να δουλέψει ο εργάτης, φεύγω μακριά. Δεν θέλω ούτε να το ακούω ούτε να το βλέπω. Δεν το έχω αγγίξει και ποτέ μου για να το δουλέψω. Προτιμώ να δουλεύω με την κοστά. Και πάντοτε στην Ιαπωνία, παρά το ότι όλοι είχαν μηχανοκίνητα αυτά, εμείς δουλεύαμε με την κοστά και πράγματι μπορεί να κάνεις και μεγάλη δουλειά και χωρίς να κουράσεις ιδιαίτερα. Λοιπόν, αυτά. Η μύτη μας και το στυλιάρι πρέπει να είναι στην ίδια ευθεία. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να κάνετε ίσια αυλάκια χωρίς ποτέ να κοιτάζετε. Το αυλάκι δηλαδή άμα είναι στην μας και βέβαια πάντοτε ξύνουμε την επιφάνεια του εδάφους. Ποτέ δεν σκάβουμε. Το λέω πολλές φορές, αλλά οι περισσότεροι παίρνουν τα αυτιάρια και αρχίζουν και σκάβουν και βάζουν και συσσωρεύουν. Δηλαδή, εάν θέλουμε να κάνουμε ένα σαμάρι, κάνουμε αυλάκι και βάζουμε το χώμα από αυτή τη μεριά. Και το ξανακάνουμε, ξαναπάνε. Αλλά ξύνοντας το έδαφος,
ούτως ώστε να βγαίνει ψηλόκοπο το χώμα. Και για να μην κάνουμε, αν το βγάλουμε σε σβόλους, θα πρέπει μετά να τους τρίβουμε με τα χέρια για να γίνουν αυτοί. Και μετά από 1,20, 1,40, το ιδανικό φάρδος για τα... το μέγιστο φάρδος για τα χέρια είναι 1,40. Που μας επιτρέπει και από τη μια μεριά και από την άλλη να κάνουμε δουλειές χωρίς να πατάμε πάνω στα σαμάρια. Αυτό είναι σημαντικό. Κάνουμε λοιπόν και ένα βλάκι από, μετά από 1,21 μέτρο και σωρεύουμε το χώμα αριστερά. Και κλείνουμε από εδώ και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε ένα σύστημα από σαμάρια που είναι στρόγγυλα, που είναι σπυροειδή, που είναι ορθογόνια. Μπορείτε να δώσετε ό,τι σχήμα θέλετε. Μπορείτε να κάνετε λοφάγια ή το καθεξής. Αυτός είναι ο τρόπος και τα εργαλεία λοιπόν πρέπει να είναι καλά τροχισμένα. Να είναι βαριά εργαλεία και να έχουν στυλιάρι κατάλληλο που να μην μπαινοβγαίνει, έτσι. Πού μπορείτε να τα βρείτε. Αυτό είναι στυλιάρι από οξιά. Είναι ένα πολύ καλό δέντρο για να κάνετε στυλιάρια, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να κάνετε τα δικά σας στυλιάρια. Μπορεί. Και, ναι, αυτό μπορεί. Αυτά λοιπόν... Τα πλαϊνά τα πατάμε με τη μεγάλη επιφάνεια λιγά και τα σαμάρια. Ναι, ναι, όταν κάνουμε το σαμάρι, τις πλαϊνές επιφάνειες τις χτυπάμε λίγο με αυτό για να σταθεροποιηθούν, να μην διαβρωθούν με το... και τις καλύπτουμε ένα παχύ στρώμα φόρτου, έτσι. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση και αυτά είναι πολύ σημαντικές. Τις πλάγιες καλύπτουμε. Τις πλάγιες. Ναι, ναι, τις πλάγιες χτυπάμε λίγο αυτή. Τώρα, σήμερα δεν έχω, δεν μπορώ να το βρω το πλειώνει το καλό. Εμείς δεν θα μπορέσει να έρθει. Όχι. Αυτό είναι ένα πριόνι που μου το έσπασε το παλικάρι που δουλεύει, γιατί παίρνει το πριόνι που είναι σαν τρελός, σαν δαιμονισμένος. Θέλει απαλή κίνηση. Αυτά είναι τα Ιαπωνέζικα πριόνια, αυτό είναι από τα καλύτερα πριόνια στον κόσμο. Ίσως το καλύτερο. Λέγεται γκομτάρο ή σίλκι. Σίλκι σημαίνει μεταξένιος. Δηλαδή, κοιτάζεις την τομή και βλέπεις ότι είναι σαν ένα βούτυρο κομμένο με μαχαίρι. Μπορείτε να το περάσετε να το δείτε, είναι διπλής κόψης. Τα παλιά που υπήρχαν τα πεζό, τα γαλλικά είχαν μία κόψη. Γι' αυτό και μάγκωναν και κάνανε το περίφημο τσαπράζωμα. Τα ανοίγαν δηλαδή τα δόντια για να μην σκαλώνει τα. Αυτό κόβει χλωρά αποκλειστικά. Προσέξτε να μην το χρησιμοποιήσετε για ξερό ξύλο. Το χαλάτε. Και βέβαια μπορεί να τροχιστεί, έχει μια ειδική λίμα γιατί είναι φοβερά, είναι ατσάλι. Αληθινό, δεν είναι μέταλλο που μπορεί να το τροχίσετε εύκολα. Θέλει ειδική λίμα η οποία μόνο η λίμα μπορεί να κάνει 10-15 ευρώ. Αλλά βέβαια μπορείτε να το κρατήσετε για πάρα πολλά χρόνια ένα τέτοιο εργαλείο και όλα αυτά τα πριόνια κόβουν προς τα μας. Ποτέ δεν κάνουμε δηλαδή την κίνηση, αύριο θα κόψουμε ένα κλαδί. Αυτό το πριονάκι που βλέπετε μπορεί να μου κόψει μία λεύκα τέτοια σε 5 λεπτά. Δεν σας λέω υπερβολές. Είναι καταπληκτικά εργαλεία, δεν χρειάζεται ούτε αλυσοπρία ούτε τίποτε. Και κόβουμε απλά τραβώντας το πριόνι προς τα μας. Όχι ανάποδα, δηλαδή χρησιμοποιούμε τη δύναμη του σώματος προς τα μας. Όταν κόβαμε πελώρια πεύκα στην Ιαπωνία, δέντρα που είχαν νεκρωθεί από μια αρρώστια που χτύπαγε τα πεύκα, καθόμασταν κάτω και απλά πηγαινοερχόμασταν, πώς είναι οι βαρκάριδες κάνουν αυτή την κίνηση, πηγαινοερχόμασταν τραβώντας το πριόνι προς το σώμα μας. Και κόβαμε πελώρια δέντρα μέσα σε λίγα λεπτά. Είναι λοιπόν ένα καταπληκτικό εργαλείο και η σημασία του ποια είναι, ότι είναι τόσο λεία η τομή που επουλώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Δεν θέλω οι τομές του δέντρου που κόβω να επουλωθούν αργά. Γιατί αν κάνει σκαλοπατάκια, όπως κάνει με τα άλλα τα πριόνια, τότε η πληγή δεν θα επουλωθεί ποτέ. Μόνο η λεία πληγή επουλώνεται. Άρα δεν είναι απλά το ότι είναι λεία η πληγή και τι ωραίο ότι είναι κατά εργαλείο. Είναι ότι αν είναι λεία η τομή του δέντρου, του κλαδιού που κόβουμε, θα κλείσει πολύ γρήγορα η πληγή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν το πριόνι δεν το σηκώνουμε ποτέ. Δηλαδή η κοινή πρακτική, δώστε μου λίγο. Η κοινή πρακτική είναι, κόβουμε, ας πούμε, αυτό κάνουν όλοι οι αγρότες, το λέω. Κόβουν από τη μια μεριά το μισό και μετά πάνε για την άλλη και το κόβουν. Έτσι κάνουν επίπεδα. Αυτό το πριόνι το βάλατε και μένει συνέχεια μέχρι να κοπεί η άλλη άκρη, μένει συνέχεια χωρίς να το βγάλουμε. Αν το βγάλουμε, είναι τόσο κοφτερό που κάνει άλλο επίπεδο η τομή. Επομένως, τραβάμε προσεκτικά προς τα μας, χωρίς να το βγάζουμε από τη θέση. Και με αυτόν τον τρόπο έχετε μια πολύ λεία τομή. Αλλά αύριο θα μιλήσουμε εν εκτάσει, θα κάνουμε τομές δέντρων, θα μιλήσουμε για τα οποροφόρα δέντρα, το φυσικό σχήμα
και θα κλαδέψουμε και μερικά δέντρα για τον λίπο. Αυτό το πληρώνει την κυκλοφορία. Αυτό κάνει γύρω στα 50 ευρώ, είναι πανάκριβο. Δεν ξέρω τώρα, δεν το έχω βρει καθόλου. Αυτά που κυκλοφορούν εδώ, ίδιου τύπου, όχι γεγονές. Είναι από μιμήσεις, είναι β' κατηγορίας. Πώς θα ξέρουμε αν είναι γαλλικά. Είναι κάτι σαμουράι που γράφει επάνω, Ars. Ars είναι, έχω ένα Ars πολύ καλό. Είναι κάτι σπαστά. Ναι, τα σπαστά μην τα παίρνετε γιατί σπάνε εύκολα. Στο σημείο εκεί που σπάει εύκολα. Λίγο αντίσταση να βρει, αν δεν ξέρετε, αυτό θέλει πολύ σιγά να το δουλεύει. Δηλαδή το κόβει παίζοντα, χωρίς να ζωρίσει καθόλου. Και πού θα βρούμε τέτοιο βρειόνι. Υπάρχουν σε όλα τα μαγαζιά, μπορείτε να βρείτε παραπλήσιες μάρκες. Κάνε μάρκα δηλαδή. Ναι, η Φέλκο έχει βγάλει ελβετική απομίμηση των Ιαπωνέζικων που είναι αρκετά καλά. Αλλά τέτοια βρειόνια μόνο η Ιαπωνία βγάλει. Και πλέον υπάρχουν στην ελληνική αγορά πάρα πολλά. Μην παίρνετε όμως φτηνιάρικα. Δηλαδή ένα καλό βρειόνι που θα σας κρατήσει 10-15 χρόνια. Στοιχίζει γύρω στις 40 ευρώ. Για να μην είναι πτυσσόμενο. Ναι, το πτυσσόμενο είπαμε. Και βέβαια και τα κλαδευτικά ψαλίδια, επειδή δεν τα έχω μαζί μου, έχω κάτι β' τεχνική. Μπορούμε και αυτό να... τον μικρό ποσά. Είναι δύο κόψεις. Αν τις δεις, είναι δύο λεπίδες που δεν είναι στην ίδια ευθεία. Είναι δύο λεπίδες. Α, είναι δεξιά. Όχι προς πίσω. Αλλά ακόμη μόνο προς πίσω. Λοιπόν. Έχουμε κάτι να ρωτήσουμε. Αυτό το μικρό ποσά, το δρεπανάκι το ίσιο με την καμπύλη έψαξε και δεν το βρήκα. Δεν αυτό εδώ. Όχι αυτό, το άλλο. Αυτό, ναι. Είναι για πολλές δεν υπάρχει. Κλίση, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι στο ίδιο επίπεδο με το. Κυκλικό. Βρήκα τέτοιο και βρήκα αυτό, ναι. Δεν έχει την κλίση. Είναι στο ίδιο επίπεδο με το σκυλάρι. Πρώτη φορά το ακούω. Αν πας στη Λαϊκή, στο σημείο που αρχίζουν. Στο σημείο που είναι οι γύφτοι και έχουν πουλάνε εκεί τα φουστάνια και τα τέτοια, στη γωνία ακριβώς είναι ένας τύπος που πουλάει τέτοια. Σαν εκείνο, υπάρχει. Σαν αυτό. Δεν υπάρχει το άλλο. Αυτό έχει μια κλίση. Έχει μια κλίση. Αυτό έχει μια κλίση. Έχει. Έχουν όλα τα δύο. Έχει. Κάνα δέντρο. Κόψα το εδώ, να δω το κόβει. Κόψα το πόδι του. Σιγά σιγά μη. Είναι για χλωρά. Είναι για χλωρά. Για χωρά. Θα σε κράρει, θα μας κυνηγάει. Σίγουρα. Δεν κατάλαβες, εγώ κάνω πλάκα και εσύ πάνω να κόψεις το δέντρο τώρα. Για κρατού, τη μάρκα να δούμε. Απλά ήθελα να πάρεις. Θέλω να πάρω, ρε παιδιά. Παίρνω εκεί με ένα ευρώ συνέχεια. Εντάξει. Μπράβο. Japan. Κοιτάξτε, παιδιά, τα δόντια. Πάει προς το λαιμό του φυτού και δημιουργεί συνθήκες υψηλής υγρασίας και το σαπίζει. Και από την άλλη μεριά δεν αναπτύσσει ριζικό σύστημα. Όσο περισσότερο γυμνάζουμε το φυτό, τόσο καλύτερα είναι. Άλλη ερώτηση. Εσύ ρε Βαγγέλη Γεωπόνος, μία ερώτηση δεν έχεις κάνει. Δηλαδή περιμένω δύο μέρες να δω, θα κάνει μία ερώτηση. Σε προλαβαίνουν οι άλλοι. Ένα πάλι. Σε παίρνω, σε εντάξει. Κάτσε άνω. Ναι. Εδώ είναι η τραπεζαρία μας. Ανοθούν.